Η αλήθεια είναι ότι για μας κριτήριο είναι πώς θα ικανοποιούνται σε όλο και ανώτερο επίπεδο οι ανάγκες ολόπλευρης προστασίας και στήριξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες με αναπηρία. Όλα αυτά με ευθύνη του κράτους, αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν. Και από αυτή τη σκοπιά έχουμε τοποθετηθεί και στην Επιτροπή και για τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με την αναπηρία, που στο όνομα, εν πάση περιπτώσει, της λειτουργικότητας και μια σειρά άλλων κριτηρίων, περικόπτει αναγκαία μέτρα προστασίας πρόσθετης για τα άτομα με ειδικές ανάγκες με αναπηρία. Προφανώς, με βάση αυτό, στηρίζεται και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης. Με αυτή την έννοια, για να μην κάνω ολόκληρη ανάλυση των τοποθετήσεών μας ούτως ή άλλως στην Επιτροπή, νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε συνεργασία, ακριβώς επειδή το ζήτημα της αναπηρίας πιάνει πάρα πολλές πλευρές, και με τη Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα Αναπήρων και με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Αττικής και Νήσων, που μπορούν να αναδείξουν κρίσιμα προβλήματα που υπάρχουν. Και το λέμε αυτό γιατί ειδικά στα ειδικά σχολεία, πέρα από τη μεταφορά, είναι κρίσιμο και το ζήτημα της ίδιας της σχολικής στέγης. Υπάρχουν ειδικά σχολεία στα οποία στεγάζονται από ειδικά δημοτικά μέχρι ΕΕΚ για επαγγελματική κατάρτιση, με δύο ορόφους, που αντικειμενικά, όπως καταλαβαίνετε, θέλει ιδιαίτερη φροντίδα στο πώς θα προστατευθούν αυτοί οι μαθητές, γιατί είναι κομμάτι της ειδικής μαθησιακής διαδικασίας. Και βέβαια όλα αυτά που έχουμε αναδείξει και με ερωτήσεις στη Βουλή για την παράλληλη στήριξη για τα τμήματα ένταξης κτλ. Δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με αυτό το κομμάτι, το πώς ουσιαστικά θα στηριχθούν με όλες τις αναγκαίες κοινωνικές υποδομές. Κατά την περίοδο την τελευταία είχαμε επισκεφθεί αυτό το κέντρο αποκατάσταση πολυαναπήρων, δημόσιο, ένα από τα λίγα δημόσια κέντρα, στο οποίο απευθύνονται από όλη την Ελλάδα. Και βέβαια χρυσοπληρώνουν και οι οικογένειες των ατόμων με ειδικές ανάγκες για να μείνουν σε ξενοδοχεία, για να μπορέσουν να φροντίσουν. Δηλαδή, χρειάζεται οπωσδήποτε αυτό το ζήτημα της κοινωνικής της αποκατάστασης να παίξει σημαντικό ρόλο και να είναι αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν, στηρίζοντας αντίστοιχα. Ποιο είναι το θέμα? Το θέμα σε σχέση με την αποιδρυματοποίηση είναι να δούμε με ποιους όρους και με ποιες προϋποθέσεις θα γίνει. Γιατί αν δεν εξασφαλίζεται ότι καταρχήν δεν θα πληρώνουν τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ανάπηροι, από τη δική τους τσέπη ή αντίστοιχα τα ασφαλιστικά ταμεία. Αν δηλαδή δεν χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αν δεν εξασφαλίζεις ότι εκεί θα υπάρχει και ένα κέντρο υγείας που θα παρακολουθεί συνολικά την πορεία της ζωής τους. Και αυτό μπορεί να εξασφαλίσει την ουσιαστική ένταξή τους, παίρνοντας υπόψη ότι υπάρχουν οικογένειες ολόκληρες που έχουν μεγάλη ανασφάλεια, ιδιαίτερα για τα παιδιά με ειδικές ανάγκες, τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά μετά, δυστυχώς, από το θάνατο των γονιών τους. Και γι' αυτό λέμε ότι από μόνο τους το να ανατεθεί στην τοπική διοίκηση, στην περιφερειακή διοίκηση, χωρίς γενναία κρατική χρηματοδότηση, είναι ένα θέμα με τι όρους θα γίνει. Γιατί έχουμε ως εμπειρία τις συμπράξεις δημόσιου ιδιωτικού τομέα, που επί της ουσίας άνοιξαν το δρόμο για την εμπορευματοποίηση τόσο κρίσιμων κοινωνικών υπηρεσιών. Και με αυτή την έννοια χρειάζεται να δούμε και αυτό το ζήτημα με τον προσωπικό βοηθό, να καλύψει όλες τις ηλικιακές ομάδες με βάση τις βέβαια ανάγκες που υπάρχουν. Κλείνω με το εξής, Πρόεδρε. Η αλήθεια είναι ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν 95% ανεργία. Το ποσοστό ανεργίας είναι πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ένας ανάπηρος που παίρνει τη σύνταξη θα εξαναγκαστεί να δουλέψει, γιατί δεν καλύπτει μια σειρά βιωτικές του ανάγκες με την αναπηρική σύνταξη που είναι πάρα πολύ χαμηλή.
Το θέμα είναι να εξασφαλιστεί και στις νεότερες ηλικίες το δικαίωμά τους στη μόνιμη και σταθερή δουλειά με όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας, γιατί ακριβώς αυτό που έχουμε δει και μας έχει συγκλονίσει είναι αυτή η περίπτωση των δύο παιδιών με αναπηρία, οι οποίοι βιώσαν αυτές τις εγκληματικές πράξεις με αυτά τα βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο. Και δείχνει το πόσο ευάλωτα είναι αυτά τα παιδιά, οι άνθρωποι με αναπηρία. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ολόπλευρη στήριξή τους. Στον προϋπολογισμό καταθέσαμε και συγκεκριμένες προτάσεις, γιατί θεωρούμε ότι το 1 ευρώ αύξηση την ημέρα δεν μπορεί να καλύψει τα κύματα της ακρίβειας, ούτε μπορεί να αναιρέσει ότι 150.000 στους 500.000 βαριά αναπήρους παίρνουν επίδομα, δεν μπορεί να αναιρέσει τις περικοπές, τις αναγκαίες θεραπείες και το μικρό ποσοστό αποζημίωσης των τεχνικών μέσων.